έχω σηκωθεί πάρα πολύ πρωί σήμερα, διότι έπρεπε να είμαι πολύ νωρίς στο κατάστημα W7 για να αγοράσω αυτή την παλέτα. Είμαι έτοιμη να μοιραστώ μαζί σας όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτή την παλέτα. Θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και θα προσπαθήσω να διατηρήσω την ψυχραιμία μου για να βγει ένα σοβαρό βίντεο. A few moments later. Τεπον, Παναντόλ, Πονσταν, Ζιρτέκ, Λεξοντάν, Λαμοξίλ, Μεζουλίτ, Βοντάρεν, Μπουσκοπά, Κομτρέξ, Πρεζολόν, Ασπιρίν, Ρελακτόν, Σανοσπίρ. Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Πώς φαίνεται ο ενθουσιασμός. Παίζει να περίμενα αυτή την παλέτα να έρθει πάνω από ένα μήνα. Γιατί υπήρχε μια καθυστέρηση γενικά. Την ακούσαμε πολύ νωρίς, αλλά δεν ερχόταν η παλέτα και ήταν κάτι που εμένα προσωπικά πραγματικά με ενοχλούσε τόσο πολύ. Θα μου πεις μια παλέτα, ναι, πώς κάνεις έτσι. Παιδιά, είχα φάει σκάλωμα. Ήθελα να τη δοκιμάσω. Έχετε δει και από τον τίτλο τι θα κάνουμε σήμερα και τι θα δούμε σήμερα, αλλά θα σας τα πω. Σήμερα θα δείτε ένα αφιέρωμα στην παλέτα On The Rocks από την W7. Και αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να δείτε swatches, θα ακούσετε κάποια πράγματα ως πρώτες εντυπώσεις που έχω, όπως επίσης συνοδεύεται με ένα μακιγιάζ το οποίο είναι εξολοκλήρωτο από αυτή την παλέτα. Θα το έχουμε στο τέλος του βίντεο και φυσικά πήρα και μία για εσάς, γιατί σας αγαπάω ρε παιδιά, σας αγαπάω. Πώς αλλιώς να σας πω ευχαριστώ. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Η παλέτα έρχεται σε μια χάρτινη συσκευασία. Μ' αρέσει πάρα πολύ το packaging. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε σε αυτή τη συσκευασία και δεν ήρθε στην τσίγκινη που υπάρχει στην παλέτα της Blazing, που είναι εξαιρετική σε απόδοση και χρώματα, αλλά γενικά αισθητικά δεν μου αρέσει σαν παλέτα, ενώ αυτή έχει την αγάπη μου. Η παλέτα εσωτερικά έχει έναν καθρέφτη, έχει έναν στραβό καθρέφτη βασικά, είναι ένα τσακ πιο λοξός, αλλά ούτε καν με απασχολεί αυτό. Έχουμε μέσα 14 pans με χρώματα, τα οποία λογικά τα έχετε δει. Αν δεν τα έχετε δει, σας τα δείχνω τώρα. Και κατά πάσα πιθανότητα έχετε ακούσει ότι είναι dupe της Subsculpture της Anastasia Beverly Hills. Γενικά με την Anastasia η W7 έχει ένα κολληματάκι, δηλαδή υπάρχει ένας έρωτας. Δεν ξέρω άμα το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Αυτό για μένα μόνο καλό είναι, παιδιά, γιατί δεν μπορώ να διαθέσω τα χρήματα να πάρω τις αγαπημένες μου της Anastasia. Να είσαι καλά και που είσαι κορίτσι μου, αλλά δεν μπορώ να διαθέσω τόσα λεφτά για να πάρω την παλέτα σου. Ό,τι καλύτερο έχω μέσα στην καρδιά μου. Γυρνώντας πίσω στην παλέτα λοιπόν, απαρτίζεται από 14 χρωματάκια, τα οποία θα σας βάλω εδώ πέρα τις φωτογραφίες για να δείτε κατά πόσο σας φαίνονται ίδια ή όχι. Εμένα μου φαίνονται αρκετά ίδια, προφανώς και δεν είμαι σε θέση να καταλάβω σε θέμα απόδοσης και όλα τα συναφή, γιατί δεν έχω να τις συγκρίνω. Η παλέτα συνοδεύεται και με ένα πινελάκι, το οποίο σήμερα το χρησιμοποίησα. Από τη μία μεριά έχουμε blending brush και από την άλλη έχουμε ένα flat, το οποίο βοηθάει στο να είσαι λίγο πιο ακριβής και να παίρνεις πιο πολύ και έντονη απόδοση περνώντας τη σκιά στο πρόσωπο. Ελπίζω να μην χρησιμοποίησα λάθος λέξεις ακόμα μια φορά. Εγώ προσωπικά μόνο με τα χρώματα παθαίνω πολλαπλούς οργασμούς. Συγγνώμη, αλλά είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και ανυπομονούσα τόσο πολύ να την πάρω από τη στιγμή που έμαθα ότι W7 θα βγάλει dupe της παλέτας της Anastasia. Μου αρέσει πάρα πολύ χρωματικά, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί συνδυάζει θερμές αποχρώσεις μεν, αλλά έχεις μια ποικιλία. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά μακιγιάζ χρησιμοποιώντας πολύ πολύ λίγα χρώματα. Έχεις ουδέτερα, έχεις μπορντό, έχεις ψυχρό, ένα πολύ ωραίο transition ψυχρό. Έχεις τα πρασινάκια σου και τα κροκί και τα λοιπά. Έχεις ένα θερμό καφέ. Γενικά η παλέτα μου αρέσει πάρα πολύ και το ακόμα καλύτερο είναι ότι μου άρεσε και πώς έγραψε. Έχω να σας πω ότι η W7 δεν έχει καμία σχέση με την W7 που ήξερα εγώ προσωπικά πριν από περίπου ένα χρόνο. Έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ το παιχνίδι της και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί μπορεί να μας προσφέρει σε μια πολύ πολύ καλή τιμή προϊόντα τα οποία πραγματικά είναι αξιόλογα. Πάντα κρίνω με βάση αυτά που έχω και πάντα κρίνω με βάση τις προσωπικές μου προτιμήσεις για να μην μπερδευτούμε και να μην παρεξηγηθούμε. Χωρίς να θέλω να κάνω spoil σε αυτό το βίντεο, θέλω να σας πω ότι η παλέτα αξίζει 100%, την εγκρίνω, σας το λέω από τώρα, οπότε απολαύστε τα swatches και απολαύστε αργότερα και το tutorial, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι θα μιλήσει η εικόνα από μόνη της για το τι παίζει με τη συγκεκριμένη παλέτα.
μπορεί να φαίνομαι περίεργη αυτή τη στιγμή, γιατί τα φρύδια είναι πολύ έντονα, δεν έχουμε ίχνος χρώματος πάνω. Και πάμε τώρα να το διορθώσουμε αυτό το πράγμα. Θα χρησιμοποιήσω αρχικά το πινέλο που μου δίνει η παλέτα για να δοκιμάσω λίγο το blending brush που έχει. Σε περίπτωση που δεν τα πάμε καλά, θα πιάσω ένα δικό μου. Ξεκινήσω με την απόχρηση πίνα κολάδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που αυτή τη φορά έχουν βάλει τα ονόματα πάνω στη συσκευασία. Λοιπόν, έχει τρομερό kickback, τρομερό. Εντάξει, δεν μας πειράζει απαραίτητα αυτό. Πάρα πολύ έντονο σε απόδοση. Θα το χρησιμοποιήσω σαν transition color. Ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται κάπως έντονο, αλλά όταν θα μπουν και τα άλλα τα χρώματα, κάπως θα διορθωθεί η κατάσταση και δεν θα φαίνεται έτσι ξένο και άγριο. Το πινελάκι είναι λίγο σκληρό, αλλά δεν με ενοχλεί στην προκειμένη φάση. Είναι πάρα πολύ πρακτικό, είναι λίγο μικρούλι έτσι. Θα πάρω την απόχρωση Magnum, η οποία είναι μια κυπαρισσή απόχρωση. Θέλω πάρα πολύ να τη δοκιμάσω. Βλέπω ότι γράφει καλούτσικα με το flat πινέλο που έχει η παλέτα. Όμως βλέπω ότι δεν με πολύ βοηθάει το συγκεκριμένο πινέλο, οπότε θα πάρω ένα άλλο. Παίρνω ένα πιο fluffy flat πινέλο. Ναι, κατευθείαν γράφει πολύ καλύτερα. Θα του δώσω λίγη ένταση παραπάνω και θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Καρακάο, η οποία είναι αυτή. Είναι λίγο πιο σκούρα πετρόλ. Εγώ πάμε δηλαδή σε πολύ διαφορετική κατηγορία. Χριστέ μου, κάνει... Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Έχει γίνει πανικός εδώ πέρα στο γραφείο μου. Έχει τρομερό, τρομερό kickback. Θα το χρησιμοποιήσω στην εξωτερική γωνία του ματιού για να του δώσω λίγο πιο ένταση. Θα πάρω ένα blending brush δικό μου και θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Cheers, η οποία είναι αυτή εδώ. Είναι ένα πολύ nude χρώμα, να δούμε πώς γράφει αυτό. Θα το χρησιμοποιήσω σε αυτό το σημείο για να είναι πιο απαλή η μετάβαση. Και με ένα ακόμη πινέλο θα χρησιμοποιήσω και την απόχρωση Body Shot, η οποία είναι μια ροδακινή θα την έλεγα. Και θα την βάλω επίσης στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, το καλό είναι ότι δεν έχει καθόλου fallout. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, γιατί το fallout είναι πιο σημαντικό από το να βγάζει έξτρα χρώμα η παλέτα πάνω στην παλέτα. Θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Bellini. Είναι λίγο μια πιο κροκή απόχρωση. Θα πατήσω πολύ πολύ διακριτικά στο πινέλο της παλέτας και θα πάω εδώ πάνω για να κάνει καλύτερη αντίθεση. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να μην κάνω βλακεία, αλλά δεν μπορώ να μην χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα το χρώμα. Δεν μπορώ, μου είναι αδύνατο. Μου είναι αδύνατο γιατί έχω αδυναμία στα κόκκινα, μπορτό κτλ. Η συγκεκριμένη απόχρωση ονομάζεται Maraschino Cherry. Ελπίζω να μην το σκότωσα. Και θα χρησιμοποιήσω ένα πινέλο που μου προσφέρει μύτη και θα το χρησιμοποιήσω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Οπότε θα έχουμε άλλο χρώμα κάτω, παιδιά, και ό,τι βγει, ας βγει. Λοιπόν, πέρα από το ότι γράφει πάρα πολύ ωραία αυτό το χρώμα, τουλάχιστον με το συγκεκριμένο πινέλο, εμένα μου αρέσει αυτή εδώ πέρα η τριχρωμία. Χρησιμοποιήσω λίγο από την απόχρωση πίνα κολάδα που χρησιμοποιήσαμε πρώτο χρώμα ως transition. Θα πατήσω πολύ ελαφρώς το πινέλο και θα πάω κάτω από το μπορντό, ίσα ίσα να το κάνω ένα ελαφρώς βυσιματάκι. Τώρα, για να μην φαίνεται το μάτι μου βαρύ, δηλαδή κατεβαίνει λίγο επειδή δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα σκουρόχρωμο για να το κάνω λίγο πιο smoky, θα χρησιμοποιήσω ένα lip pencil, το οποίο είναι από την Ομόρφια, το Spiritual, και είναι για τα χείλια, αλλά εγώ γενικά τα προϊόντα για τα χείλια τα φοράω στα μάτια. Θα πάω λοιπόν και θα βάλω στη γραμμή του νερού αυτή την απόχρωση. Και φυσικά δεν χρησιμοποιήσαμε τίποτα σήμερα, οπότε τώρα είναι η ευκαιρία να δώσουμε ένα pop παραπάνω σε αυτήν εδώ πέρα τη χρωματική πανδεσία που βλέπετε. Και τι καλύτερο από το να χρησιμοποιήσουμε το Champagne Toast, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό και στα swatches νομίζω φάνηκε λαχανό χρυσό, αλογομυγή θα το έλεγα, να με συγχωρέσετε, αλλά αυτό μου θυμίζει το χρώμα της αλογόμυγας. Και τέλος, ας δούμε τι έχει να μας προσφέρει το Sugar Rim, το οποίο είναι το λευκό της παλέτας. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να το πιάσει η κάμερα, αλλά έχει μέσα... είναι σαν prism, μου βίζει. Θα ολοκληρώσω και όλο μου το μακιγιάζ και επιστρέφω για να πούμε ό,τι έχουμε να πούμε.
Επέστρεψα λοιπόν και με το υπόλοιπο μακιγιάζ. Θέλω να σας πω ότι ζορίστηκα πάρα πολύ στο καραγιόν. Φοβόμουν πάρα πολύ μήπως βγει πολύ έντονο, μήπως βγει πολύ πεθαμενατζίδικο. Εγώ προσωπικά προτίμησα το νούμερο 24 από την Golden Rose, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χρωματάκι, το οποίο δεν μπορώ να το περιγράψω. Θεωρώ ότι πηγαίνει αρκετά και δένει με τουλάχιστον το κάτω σημείο του ματιού που έχει λίγο πιο μπορντό στοιχεία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, παιδιά. Η παλέτα μου άρεσε. Πιστεύω ότι θα την καταχαρείτε. Θέλω να φύγετε από αυτό το βίντεο με πάρα πολύ μεγάλο χαμόγελο. Οπότε και σας πήρα μια παλέτα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί αυτή η παλέτα θα γίνει δική σας. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για όλη την αγάπη που έχω λάβει τις τελευταίες μέρες. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευγνώμων. Έχουμε ανέβει πάρα πολύ σαν κανάλι. Μαζί παρέα το κάνουμε, δεν το κάνω μόνη μου. Οπότε θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να πάρω πολλά πράγματα και να σας κάνω ένα τεράστιο giveaway. Σας παίρνω όμως ό,τι μπορώ και η αλήθεια είναι ότι λίγο το προτιμώ αυτό το πράγμα, δηλαδή πολλοί διαγωνισμοί για να παίρνετε πιο πολλές δώρα από το να κάνω ένα τεράστιο giveaway και να το πάρει μόνο μία πάρα πολλά προϊόντα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Ανοίξτε το κουτάκι περιγραφής για να δείτε τους πανεύκολους όρους συμμετοχής για να διεκδικήσετε αυτή την παλέτα. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. Φιλάκια πολλά.